Τώρα μεταξύ μας κακώς ανεβαίνουμε εδώ. Θα γλιτώναμε μισό λεπτό από το ανέβα κατέβα όλοι μας, αν αποφασίζαμε να μιλάμε από κάτω. Και θα το εξασφάλιζαν 5-6 συνάδελφοι ακόμα. Τέλος πάντων, ας χαρίσω και εγώ αυτά τα 12 δεύτερα στη λογική. Εγώ να υποθέσω ότι όλοι σας, όλοι όσοι περάσατε από τη διακυβέρνηση, είσαστε οι καλύτεροι των ανθρώπων και το Υπουργείο δεν είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι Υπουργείο Προστασίας του Ανθρώπου. Να το υποθέσω. Και να υποθέσω ότι είχατε τις καλύτερες των προθέσεων. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι μία κόλαση. Και θα συνεχίσει να είναι κόλαση. Για έναν πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Ο φιλανθρωπισμός, ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη είναι επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να είσαι μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Φτιάχνει καριέρες. Είναι επάγγελμα. Και είναι βρύξελο επιδοτούμενο. Το θέλετε οι Σιριζέοι, το θέλετε και το συνεχίζετε και οι Νεοδημοκράτες. Γιατί είστε φιλοευρωπαίοι. Αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέλει από τα τέλη της δεκαετίας του 90 να υποκαταστήσει τις κρατικές λειτουργίες και τις κρατικές ευθύνες και τα κρατικά κονδύλια στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο και να τα αφήνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Παρά τα αυτά, σε όλες αυτές τις μέρες διαβούλευσης, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις απέκτησαν και μία τεχνογνωσία. Απέκτησαν και μία προσέγγιση του ζητήματος. Φτάσαμε να καλλιεργούμε γιατί το κλίμα χωρίς αυτές δεν γινότανε. Να σας πω εγώ δεν γινότανε. Δεν είχε υποχρεωθεί το κράτος να λειτουργήσει διαφορετικά ως κράτος. Και τώρα έρχεται να βάλετε αστυνομικούς και στρατιωτικούς μαζί με ΜΚΟ να φτιάξετε την υπόθεση. Πρώτον, να δούμε τι δεν κάνετε. Εγώ θα σας μιλήσω μόνο για ένα θέμα. Το οποίο καίει το σύμπαν και χωρίς παραπανήσιους συναισθηματισμούς. Ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να βρεθεί αύριο το πρωί με το παιδί του σε κατάσταση παρόμοια τέτοια, να το καταλάβετε. Στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένη αυτή τη στιγμή περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, καταγεγραμμένη ανήλικη, ασυνόδευτη 5.500. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι διπλή. Διπλάσια. Από αυτού το 35% είναι παιδιά επανενώσιμα με τις οικογένειες. Η πλειονότητα των επανενώσιμων είναι για τη Γερμανία. Ακούστε λοιπόν, η Γερμανία που έχει πρωτοστατήσει στη συμφωνία που έχει κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ηγέτιδα δύναμη με την Τουρκία, τι προβλέπει. Μέσα σε 3 μήνες πρέπει να κάνει την αίτηση. Έχει 2 μήνες για να σου απαντήσει. Υπάρχουν χώρες, όχι σαν τη Γερμανία, που δεν απαντάνε ποτέ. Άμα δεν απαντηθεί, πάει το αίτημα, δεν μπορεί να επανενωθεί ποτέ το παιδί. Τι ζητάνε. Έχει ένα παιδί, ένα θείο. Έχει ένα θείο στη Γερμανία. Ζητάνε τον νίκη του, τον εργοδότη του. Το DNA του, την υγεία του, τη σχέση που έχει την απόδειξη. Η από εδώ πλευρά πρέπει να φτιάξει 40 σελίδες και το καπάκι. Θα σας το πω και θα ενθουσιαστείτε. Και αν πείτε θα κάνουν οι αστυνομικοί και τι θα κάνουν οι στρατιωτικοί. Πλήρης επιβεβαίωση ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά των πιστοποιητικών της χώρας προέλευσης. Θέλω να δω παιδί από το Κομπάνι ή από ένα περίχωρο της Κανταχάρ που έχει φτάσει εδώ και είναι ασυνόδευτο, να μπορείς να πάρεις και χαρτιά. Γιατί ξέρω, μετανάστρια, νόμιμη εδώ, ο άντρας της είναι Έλληνας, το παιδί της είναι Ελληνόπουλο και αυτή δεν έγινε για ένα λάθος ημερομηνίας ακριβώς 2 ημερών. Από το Μάρτιο στον Απρίλιο, όταν της δώσαν τα χαρτιά από την Αιθιοπία. Και πείτε μου τώρα τι θα κάνετε εσείς με τα ασυνόδευτα, τα οποία είναι 1.700 αλλού και 1.100 στη Μόρια. Λοιπόν, εμείς είχαμε προτάσεις. Τις είπαμε και πριν. Δεν είναι ευρωενωσιακές. Εμείς είμαστε κρατιστές. Εμείς είμαστε του περασμένου αιώνα. Γιατί αυτά δεν αντιμετωπιστήκανε. Ακούω και μερικούς από εδώ σας πιάνουν συναισθηματισμός. Μιλάτε για το τείχος στο Μεξικό. Μιλάτε για το τείχος στο Βερολίνο. Για εκείνο το τείχος στο Ισραήλ. Δεν μιλά κανένας σας. Με τους Παλαιστίνιους κανένας σας. Δεν υπάρχει. Δεν είναι δίπλα. Δεν είναι στην ίδια γειτονιά. Αμπά καθόλου. Πουθενά. Ηλεκτροφόρα καλώδια δεν υπάρχουν. Σημεντωμένα εκεί δεν υπάρχουν στους Παλαιστίνιους, πηγάδια. Όχι. Εδώ είμαστε φιλάνθρωποι. Και έχουμε πολλές ΜΚΟ. Πολύ καλά πληρωμένες. Και καθόμαστε και συζητάμε πόσους θα προσλάβουμε, με τι μισθό, με τι εργασιακή σχέση, χωρίς να ξέρουμε ποτέ τι κονδύλια και πώς θα διαχειρίζονται αυτές οι ΜΚΟ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποκριτική εντελώς, τελειώνω αμέσως.
Λοιπόν, εμείς σας είχαμε προτείνει. Θέλετε πρώτα απ' όλα ένα σώμα κρατικών λειτουργών επιτρόπων. Η χώρα είναι γεμάτη νέους ανθρώπους που αν εκπαιδευτούν κατάλληλα μπορούν να το κάνουν. Μπορείτε να υποχρεώσετε και να ζητήσετε από τις ευρωπαϊκές χώρες ενιαίο τρόπο συλλογής εγγράφων και απόδειξης των σχέσεων για να επανενωθούν τα παιδιά. Ενιαίο! Να μην μπορεί καμία χώρα να λέει εγώ 3 μήνες, εγώ 2 μήνες, εγώ απαντάω, εγώ δεν απαντάω, εγώ θέλω 60 έγγραφα, εγώ 100. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να κάνετε σαν πολιτική. Εκεί έπρεπε να το πάτε. Πώς να το πάτε, μπορείτε να το πάτε. Θα χαθούν λεφτά. Και τα λεφτά είναι πολλά. Πάρα πολλά είναι τα λεφτά. Γύρω από τον ανθρωπισμό τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Όλες οι έρευνες των διεθνών οργανισμών αποδεικνύουν ότι τα λεφτά που πηγαίνουν έξω από κρατικές δομές φτάνει το 20% στον παραλήπτη και το 80% στους ενδιάμεσους ωφελούμενους με το μεγάλο φαγοπότη. Αν αυτό δεν είναι φιλανθρωπική ανθρωποφαγία, τότε αν μου πείτε ότι κάτι αντιμετωπίζετε από αυτά στο νομοσχέδιο, να σας πω μπράβο. Είναι για καταψήφιση το σύνολο της πολιτικής απέναντι στην έννοια πρόσφυγας, μετανάστης, ομοιέχων που την κεφαλή κλείνει.